Δώσουμε τις εφημερίδες. Και 4 χρόνια. Όχι, τώρα, τις τελευταίες 2-3 μέρες. Έχουμε σχέδιο για τη σωτηρία των εφημερίδων. Έχουμε και κάποιες καταγγελίες από τον κύριο Μαρινάκη, οι οποίες αφορούν το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής την περίοδο των αδειών. Για το 2016 μιλάει ο κύριος Μαρινάκης. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί είναι θέμα επικαιρότητας. Είναι ανοιχτή αυτή η κόντρα που ξεκίνησε από χθες και έχει δημιουργήσει τεράστιες αναταράξεις. Από τα λεγόμενα του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος κύριος Μαρινάκης είπε ότι του ζήτησαν συγκεκριμένοι άνθρωποι να πληρώσει την άδεια κάποιου άλλου από αυτούς που ήθελαν μια τηλεοπτική άδεια. Ο κύριος Μαρινάκης είναι ένας υπόδικος ολιγάρχης των μίντια, ένας πετυχημένος επιχειρηματίας στον χώρο της ναυτιλίας, πρόεδρος μιας ιστορικής ομάδας. Είναι τέλος πάντων διάφορα πράγματα και πλέον αυτές τις τρεις μέρες νομίζω κατάλαβαν όλοι ότι είναι και ένας άνθρωπος με πολιτικές φιλοδοξίες. Δηλαδή εγώ είδα και την παρουσίαση του συνδυασμού του κύριου Μόραλη, η ομιλία του ήταν καθαρά έτσι πολιτική. Είναι δικαίωμά του να λέει αυτά που λέει, αλλά να σας πω κάτι, μην δηλητηριάζουμε το δημόσιο διάλογο, ας μιλήσουμε με συγκεκριμένα δεδομένα. Αυτά τα σου είπα, μου είπες, έμαθα, δεν μου ακούγονται πάρα πολύ σοβαρά, να σας πω την αλήθεια. Και μένουμε εκεί, σε αυτό. Και μένουμε εκεί, γιατί αν θέλετε να μιλήσουμε με τα δεδομένα τώρα, δηλαδή ο κύριος Μαρινάκης να πει για τον κύριο Παπά τι. Ο κύριος Παπάς είναι ο μόνος υπουργός που πέρασε από αυτό το Υπουργείο, από αυτή την αρμοδιότητα, που ολοκλήρωσε μια διαγωνιστική διαδικασία για τις άδειες. Ο μόνος ο οποίος επέβαλε το 38-45 το φόρο της τηλεοπτικής διαφήμισης. Αυτός που κατοχύρωσε τις συχνότητες. Και αυτή η κυβέρνηση είναι αυτή που έδωσε την τεράστια μάχη κατά της διαπλοκής και το 16 και συνέχισε και στην πορεία μετά την απόφαση του ΣΤΕ που τη δικαίωσε σε πάρα πολλά σημεία. Επομένως, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, πού είναι η διαπλοκή? Στο διαγωνισμό στη Γενική Γραμματεία, ο κύριος Μαρινάκης έπρεπε να μείνει τρεις μέρες μέσα στη Γενική Γραμματεία και να δώσει 75 εκατομμύρια για να πάρει μια άδεια. Πού υπάρχει εδώ η χαριστική προσέγγιση? Ή μας χρωστάει ο κύριος Μαρινάκης επειδή είχε τόσο μεγάλη διάθεση να πάρει άδειες? Εμείς φτιάξαμε ένα πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο, πολύ καθαρό. Είμαστε συνεπείς με αυτά που είχαμε πει στους πολίτες αυτής της χώρας όσον αφορά το χώρο των μίντια. Και μας ενδιαφέρει τώρα η επόμενη μέρα, κύριε Μερτζάνη. Θέλουμε να μιλήσουμε για την επόμενη τετραετία, τι θα κάνουμε. Το τι κάναμε μέχρι σήμερα μπορεί να το κρίνει ο καθένας. Και την ΕΡΤ ανοίξαμε και τις άδειες τις δώσαμε. Την οποία ΕΡΤ, ακούστε με λίγο. Την οποία ΕΡΤ την πυροβολάνε όλοι, έτσι. Την πυροβολούν οι πάντες πλέον. Να σας πω. Αυτό είναι, υπήρχε περίπτωση να μην την πυροβολήσουν. Εδώ έχουμε μια πολιτική διαμάχη με ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Και είναι εμφανές ότι η Νέα Δημοκρατία υιοθετεί πότε νεοφιλελεύθερη ατζέντα, πότε φλερτάρει ακόμη και με την ακροδεξιά ατζέντα. Κάνει οτιδήποτε μπορεί για να έρθει στην εξουσία. Από τη μια ανέχεται προσεγγίσεις νεοφιλελεύθερες όπως αυτής της κυρίας Ξαφά για μη αιτιολόγηση των απολύσεων κτλ. Από την άλλη δεν καταδικάζει τα συλλαλητήρια στα οποία πηγαίνουν οι χρυσαυγίτες και σπάνε τα κεφάλια των φωτογράφων και των λειτουργών της ενημέρωσης. Και έρχεται εδώ ο κύριος Θεοδωρικάκος στην ΕΡΤ να μιλήσει ότι θα έχει μόνο ένα κανάλι, αλλά αντικειμενικότητα πλουραλισμού. Όταν τα στοιχεία, κύριε Κρέτσο, τα στοιχεία δείχνουν. Προσωπικού. Μας επιτέθηκε και προσωπικού στην προηγούμενη εκπομπή που συμμετείχαμε τον Κώστα Λασκαράκη και τη Μάριον Μιχελιδάκη. Μας επιτέθηκε, μας είπε το συγκεκριμένο συνάδελφο Γκέμπελς και εμένα. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Μια συνέντευξη. Δεν είναι η πρώτη επειδή, φορά. Κοιτάξτε, οι ερωτήσεις μας θα είναι πάντα σκληρές, ακόμα και σε εσάς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κάνετε σκληρές ερωτήσεις. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το κάνουμε. Ρωτήστε, μόνο πιο σκληρή ερώτηση. Δεν είναι όλα καλά στην ΕΡΤ. Αλλά αυτή τη στιγμή πραγματικά. Υπάρχει πλουραλισμό στην ΕΡΤ και το υποστηρίζουμε κι εμείς. Με κοροϊδεύετε, είναι το πιο πολυθεματικό κανάλι. Και έχει μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση. Είναι το κανάλι ένας δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας με το χαμηλότερο ανταποδοτικό τέλος στην Ευρώπη. Με τον χαμηλότερο αριθμό, το χαμηλότερο ρέσιο εργαζομένων με βάση τον πληθυσμό. Αυτά λένε τα στοιχεία. Εγώ αυτό το οποίο ξεκίνησα, σας πω, όταν μιλάγαμε για τον κύριο Μαρινάκη και τις πολιτικές του φιλοδοξίες και επιδιώξεις, είναι ότι επιτέλους στο δημόσιο διάλογο αυτής της χώρας να έρχονται όσοι συμμετέχουν με στοιχεία, να μιλάνε με δεδομένα, με stylized facts. Και σας λέω ότι η δική μας κυβέρνηση στον χώρο των media έχει αλλάξει και έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα από ό,τι όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις μαζί. Από την κρατική διαφήμιση, την αδειοδότηση τηλεοπτικών σταθμών, τη θεσμοθέτηση του ψηφιακού ραδιοφώνου 23 Μαΐου, έχω Υπουργικό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Η Ελλάδα παράγει αυτή τη στιγμή αφηγήσεις, παράγει προτάσεις πολιτικές που να ακολουθούν ακόμη και η Γερμανία και η Γαλλία. Έχουμε το πιο ισχυρό θεσμικό πλαίσιο για τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Και συνεχίζουμε. Δεν λέω ότι είμαστε τέλειοι, ότι δεν έχουμε δρόμο. Έχουμε δρόμο και αν θέλετε πρέπει να μιλάμε για την επόμενη τετραετία. Γιατί θα σας το πω και αυτό να το
Και αυτή είναι η άποψή μου. Εμείς δεν είμαστε περαστικοί. Εμείς σχεδιάζουμε ήδη την επόμενη τετραετία, βεβαίως. Θα κερδίσουμε τις εκλογές, δηλαδή. Εννοείται, θα τις κερδίσουμε. Εννοείται, γιατί ο προοδευτικός κόσμος αντιλαμβάνεται, καταλαβαίνει. Το ποιος έχει την τόλμη να συγκρουστεί με όλη αυτή την παθογένεια, με αυτό το σάπιο πολιτικό κατεστημένο του παρελθόντος, και ποιος επίσης πρεσβεύει αυτό το σάπιο πολιτικό κατεστημένο του παρελθόντος. Μάλιστα. Να πάμε σε κάτι που πονάει πάρα πολύ. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε να τους αφορά, όλο τον κόσμο θα έπρεπε να αφορά. Τα μέτρα στήριξης, τα μέτρα στήριξης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και μιλάω και για τις εφημερίδες, γιατί είναι ένας τομέας που υπάρχει πρόβλημα, σοβαρό, πολύ σοβαρό πρόβλημα, κύριε Κρέτσο, και είναι θέμα δημοκρατίας το να μην κλείσουν οι εφημερίδες. Βέβαια, θα μου πει κάποιος ότι είναι ένα παροχημένο μέσο ενημέρωσης η εφημερίδα. Δεν είναι παροχημένο, είναι άποψη η εφημερίδα, μένει το χαρτί στο χέρι, είναι άποψη, μπορεί να σωθούν. Και αλλάζοντας ουσιαστικά και αλλάζοντας κάποια πράγματα στον τρόπο που τα γράφουν ή στο ρεπορτάζ που κάνουν, αλλά και θέλει και μια βοήθεια, κύριε Κρέτσο. Θέλει βοήθεια. Εμείς αυτό αναγνωρίσαμε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, και πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις αρχικά για τον περιφερειακό τύπο, διότι ήταν ένα ζήτημα κρατικών ενισχύσεων, όπου υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι περιορισμοί από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Δεν μπορούν να επιδοτούνται όλες οι οικονομικές δραστηριότητες, αν, ας πούμε, μπορούν να οδηγήσουν ενώθεση του ανταγωνισμού του κοινοτικού. Στον χώρο του περιφερειακού τύπου ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, και ήδη μπορώ να σας πω υπάρχει ένα σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης, το οποίο ελπίζουμε την επόμενη εβδομάδα να το στείλουμε στο Εθνικό Τυπογραφείο, ώστε πάρα πολύ γρήγορα να έχουμε για πρώτη φορά τα πρώτα μέτρα διάσωσης του τύπου σε αυτή τη χώρα. Αυτό που θα ήθελα εδώ να πω είναι ότι βιάστηκαν πάλι κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία και στο Sky, για παράδειγμα, που βλέπα χθες ένα ρεπορτάζ που αφιέρωσε και αρκετό χρόνο, να χαρακτηρίσουν αυτό το μέτρο μια φωτοβολίδα προεκλογικού χαρακτήρα. Θα διαψευτούν? Όχι, διότι έχει τετραετές βάθος και ορίζοντα. Και επομένως δεν είναι μια ευκαιριακού χαρακτήρα ρύθμιση. Δεύτερον, δεν θα καθορίσω ούτε εγώ ούτε ο κύριος Παπάς ούτε κανένας υπουργός το πού θα πάνε τα χρήματα. Το βασικό κριτήριο είναι ο αριθμός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, και αυτό γιατί πραγματικά θα πάρουν όλοι τα χρήματα. Θα πάρουν όσοι λειτουργούν ως περιφερειακές βάσει των κανόνων που οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες και αυστηρές. Ναι. Δηλαδή για τις εφημερίδες του περιφερειακού τύπου που λέμε, όσες έχουν ενταχθεί στο Μητρό Περιφερειακού Τύπου, και το ποσό διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που έχουν. Καλά, τώρα να το ρωτήσω εγώ, συγγνώμη, θα διακόψω τώρα, πάμε στο πολιτικό κομμάτι. Χαρακτηρίζονται πάρα πολλά μέτρα προεκλογικά. Παροχολογία προεκλογική, ναι, για διάφορα πράγματα. Και γίνονται πάρα πολλά πράγματα τώρα πριν από τις 26 Μαΐου που έχουμε ευρωεκλογές. Δεν γίνονται πάρα πολλά. Μην είμαστε καχύποπτοι. Δεν μπορούμε να μην είμαστε καχύποπτοι και δεν μπορούμε να μην είμαστε καχύποπτοι. Εάν κάποιος διαφωνεί. Ναι. Όχι, αφήστε μόνο σας απαντήσω. Ναι. Εάν κάποιος διαφωνεί, δεν πρέπει να υπάρξουν μέτρα σωτηρίας του τύπου ή πρέπει να υπάρξουν στο διοικητικές ή μετά τις εκλογές σας, βγει να το πει. Και να το πει κυρίως και να κοιτάξει και στα μάτια τους εργαζόμενους. Γιατί δεν το κάνατε? Διότι εγώ έχω βρεθεί σε αντίστοιχες συναντήσεις που είτε έχει διοργανώσει η ΕΣΥΑ, είτε άλλοι χώροι εκπρόσωποι και συλλογικοί φορείς στον χώρο της δημοσιογραφίας, του εντύπου τύπου, των περιφερειακών ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών, όπου και εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων συμφωνούν ότι ναι, υπάρχει υπερφορολόγηση, ναι, να υπάρξουν μέτρα διάσου τύπου. Όταν λοιπόν όμως έρχονται, τότε ξαφνικά ενοχλούν. Αυτό είναι υποκρισία. Το ίδιο το είχαμε δει ενοχλεί, και με τις συντάξεις το είχαμε δει. Ο χρόνος πάντως ενοχλεί. Κοιτάξτε, ο χρόνος έχει να κάνει με το γεγονός ότι η χώρα αποκτά πλέον πολύ μεγαλύτερη ελευθερία. Αυτό σημαίνει ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Και επίσης, επαναλαμβάνω, η δική μας η ρύθμιση δεν είναι ευκαιριακού χαρακτήρα. Έχει βάθος χρόνου, ήρθε για να μείνει. Και όποιος τέλος πάντων διαφωνεί με αυτό, ας το καταθέσει δημοσίως. Αυτά όσον αφορά στον έντυπο τύπο. Διαβάσαμε ότι μειώνεται και από την 1η Μαΐου και ο ειδικός φόρος στις τηλεοπτικές διαφημίσεις. Για τα περιφερειακά κανάλια. Ήδη έχει μειωθεί για τα εθνικές. Άδειες θα υπάρξουν για τα περιφερειακά κανάλια. Άδειες θα υπάρχουν, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε με το ΕΣΥΡΟΥ. Περιμένουμε από το ΕΣΥΡΟΥ το πότε. Και στην πορεία θα υπάρξουν βεβαίως και αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών. Με τις ταινίες τι γίνεται και με τα video games? Όσο και αν ακούγεται δηλαδή παράξενο, εμείς το γνωρίζουμε, γιατί κληθήκαμε να συνεισφέρουμε σε μια ξένη παραγωγή ως ΕΡΤ,
να συνεισφέρουμε, ας πούμε, τις κάμερές μας και τα αυτοκίνητά μας. Σημαντική βοήθεια. Τα αυτοκίνητά μας για να υπάρξει αυτή η παραγωγή. Τι γίνεται με αυτές τις ταινίες τώρα. Κοιτάξτε, σε αυτό το πεδίο πάμε είναι καλά. Είναι και αυτό μια φωτοβολίδα, ας πούμε. Δεν μπορεί να είναι φωτοβολίδα. Τα μέτρα, επαναλαμβάνω, έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Δηλαδή, την προηγούμενη εβδομάδα δεσμεύθηκαν 50 εκατομμύρια για τη σύσταση του πρώτου επενδυτικού ταμείου, ένα ταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών, αμοιβαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, για να μπορούν οι δημιουργοί και οι παραγωγοί να βρίσκουν συνεπενδυτές. Τα έχουμε πει πολλές φορές, η Ελλάδα έχει εξαιρετικά πλεονεκτήματα σε αυτό το πεδίο, τις έλειπαν τα κίνητρα, υπάρχουν τώρα πλέον τα κίνητρα, τώρα πρέπει να δείξουμε σοβαρότητα, αλλά να υπάρχει και συνέργεια δυνάμεων, προκειμένου πραγματικά η Ελλάδα να γίνει ένας πολύ ισχυρός περιφερειακός κόμβος σε αυτή την τεράστια βιομηχανία που δυναμώνει συνεχώς. Τα video games που αναφέρατε είναι ο πιο δυναμικός κλάδος. Θα φτιάχνουμε εμείς video games, θα δώσετε βοήθεια. Όχι, μισό λεπτό. Θα δώσετε βοήθεια σε κάποιους νέους, δηλαδή μπορεί να πει κάποιος ότι ασχολούμαι. Εγώ έχουμε κάποια παιδιά, κάποιους εφήβους, κάποιους εικοσάριδες οι οποίοι ασχολούνται και φτιάχνουν. Θα βρουν βοήθεια ή. Βεβαίως, το λέμε για να το λέμε. Βεβαίως και θα βρουν, διότι ήδη και το κίνητρο επιδότησης της παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών βγήκε και αυτό στο ΦΕΚ. Επομένως, είμαστε μια χώρα που προσφέρει ένα πολύ γενναιόδωρο κίνητρο για το gaming. Μπορώ να σας πω ότι δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως ενδιαφέρονται πάρα πολύ να εγκαταστήσουν ένα development center, ένα κέντρο ανάπτυξης εφαρμογών και παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών στην Ελλάδα. Το παράπονο αυτής της πολύ δυναμικής κοινότητας είναι ότι συνήθως λένε, ας πούμε, ότι με τι ασχολείσαι, τους λέει η μητέρα, με τι ασχολείσαι παιδάκι μου, λέει ασχολούμαι με τα παιχνίδια. Και το απαντάει η μαμά του, πήγαινε να βρεις μια δουλειά. Ενώ στην πράξη αυτός ο κλάδος είναι ο πιο δυναμικός κλάδος στις λεγόμενες δημιουργικές πολιτιστικές βιομηχανίες. Αυτή τη στιγμή ο παγκόσμιος τζίρος του video games έχει ξεπεράσει τα 130 δισεκατομμύρια δολάρια. Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι μέρος του κόσμου. Έχουμε αξιόλογο προσωπικό. Κάθε χρόνο έχουμε 5.000 απόφοιτους από σχολές τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών. Νομίζω τα video game με τα νέα κίνητρα μπορούν να δώσουν μια διέξοδο, αλλά και ταυτόχρονα να φέρουν κάποιες επενδύσεις από το εξωτερικό. Το θέμα της εκπαίδευσης είναι πάρα πολύ κομβικό, διότι είναι πολύ ανταγωνιστικός κλάδος, γιατί μπαίνει και το e-sports, μπαίνουν ναι, και το virtual reality και άλλες και μπαίνουν και όλα τα παιχνίδια, τα ξένα τα οποία βγάζουν επίσης ανθρώπους, ναι, οι οποίοι φτιάχνουν αυτά τα παιχνίδια. Έχετε δίκιο, και να σας πω σε αυτό που και λέτε. Και την εμπειρία, ξέρετε. Και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο, διότι στον χώρο του gaming τελικά τέσσερις χώρες, ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Ιαπωνία και η Γαλλία, πέντε χώρες μάλλον, έχουν πάνω από το 70% του R&D, των νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στον χώρο του gaming, ακριβώς γιατί έχουν επενδύσει πάρα πολύ στην εκπαίδευση. Εμείς δημιουργούμε νέα τμήματα πανεπιστημιακά στον χώρο των οπτικοακουστικών τεχνών και της ψηφιακής τεχνολογίας. Πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Γενικότερα το θέμα των διεξιοτήτων είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και πιστεύω ότι θα καλύψει όποια κενά έχουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο με την κυρία Αξιόγλου. Μείνετε μαζί μας. Μου αρέσει η τέχνη. Εδώ, το έργο μου. Ωραία η τέχνη. Αλλά και η τέχνη...